Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τις μέρες που μας πέρασαν, αρκετά όσα υπόθηκαν και από τον κύριο Μητσοτάκη. Είδαμε για έκτακτη ενίσχυση στα νοικοκυριά που ανήκουν στις πιο αδύναμες ομάδες, μείωση έμφυα, δηλαδή έχουμε φοροελαφρύνσεις, όλα αυτά ανακοινώθηκαν. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να βάζει τέλος στις προκλήσεις, τουλάχιστον να προσπαθεί να βάλει ένα τέλος στις προκλήσεις της Τουρκίας. Δώστε μας λιγάκι μια εικόνα. Καταρχάς, μέσα στο συνέδριο τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκαν μέτρα τα οποία έρχονται από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι συζητήθηκαν για τα μέτρα που ήδη έχουν ψηφιστεί και τα νομοσχέδια, τα θετικά νομοσχέδια τα οποία αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Συζητήθηκε για το πόσο πολύ θέλουμε να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. Συζητήθηκε για το γεγονός ότι ο φιλελευθερισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη μπορούν να πάνε μαζί. Συζητήθηκε για το θέμα της Τουρκίας, όπως πολύ σωστά είπατε. Είπαμε, μάλλον λέω εγώ τώρα, ότι δυστυχώς έχουμε την ατυχία στα ανατολικά μέσα συνορεύουμε με την Τουρκία και όχι με μια χώρα όπως η Δανία, η Αυστρία ή κάποια σκανδιναβική χώρα, και επομένως οι προκλήσεις θα είναι συνεχόμενες. Με συγχωρείτε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να ισορροπήσει η κατάσταση. Εμείς θέλουμε τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά και από την άλλη πρέπει να. Η Τουρκία όμως δεν τις θέλει, από ό,τι φαίνεται, κύριε Καλιάνο. Η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της. Η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της. Αλλά από εκεί στη συνέχεια, νομίζω ότι πρέπει να ασκηθούν πιέσεις και από τη μεριά της Ευρώπης. Νομίζω ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει αναλύσει ακριβώς τι γίνεται με το θέμα της Τουρκίας. Και γενικότερα όλα αυτά ήταν που συζητήθηκαν στο θέμα της. Μιλήσαμε για τον λαϊκισμό, πόσο καταστροφικός ήταν σε περιοχές της Βόρειας Ευρώπης με το μεταναστευτικό, πόσο καταστροφικός ήταν σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης για το οικονομικό και για την οικονομική κρίση. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίσαμε τον λαϊκισμό και δεχθήκαμε βέλη και από το μεταναστευτικό αλλά και από την οικονομική κρίση. Δυστυχώς η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο. Και επομένως, όπως ήταν λογικό, έγινε ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε πάρα πολλούς ομιλητές, είχαμε 5.000 συνέδρους και παρατηρητές. Ήταν ένα σύγχρονο συνέδριο ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κόμματος. Να σας ρωτήσω λιγάκι, επειδή την Παρασκευή 6 του μηνός έχουμε την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πάλι ετοιμάζει μία επιχείρηση ανάλογη με εκείνη του Πολυτεχνείου. Δηλαδή θα έχουμε το ίδιο σχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες που εφαρμόστηκε και στο Πολυτεχνείο. Αρκετή αστυνομία, αστυνόμευση στους δρόμους της Αθήνας, φαντάζομαι και της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως στην Αθήνα. Σας κατηγορούν ότι ακολουθείτε μία ακραία τακτική. Θα ήθελα λιγάκι την άποψή σας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν προστατεύεις τους Έλληνες πολίτες είναι κάτι ακραίο. Γιατί λέγεσαι φασίστας, για παράδειγμα, όταν προστατεύεις τις περιοχές οι οποίες πλήττονται συχνά πυκνά από τέτοιου είδους πορείες και τέτοιου είδους διαδηλώσεις. Δηλαδή να τα αφήσουμε όλα, ξέφραγω αμπέλι, να τα αφήσουμε όλα να γίνει ό,τι είναι να γίνει και χωρίς να έχουμε καμία επέμβαση. Βεβαίως και θα πρέπει να επέμβει η αστυνομία. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση στους δρόμους. Βεβαίως είναι μια δύσκολη μέρα και επομένως θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, στρατηγικός σχεδιασμός συγκεκριμένος. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, πρώτον, όταν αστυνομεύεται σωστά η χώρα, και αυτό δεν το κάνουμε επειδή είναι καπρίτσιο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το κάνουμε για να εξασφαλίσουμε μια ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι μένουν στις γύρω περιοχές. Για να μην έχουμε τραυματισμούς, για να μην έχουμε άλλα δύσκολα περιστατικά. Άρα λοιπόν σωστά γίνεται. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι, ξέχασα να σας πω προηγουμένως γιατί συζητήθηκε και στο συνέδριο. Δεν καταλαβαίνω γιατί να λέγεται κάποιος εθνικιστής ή φασίστας όταν προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της πατρίδας. Όταν σηκώνει την ελληνική σημαία για παράδειγμα και να τριχιάζει. Όταν πηγαίνει στην Ευρώπη και προσπαθεί να συζητήσει για τα προβλήματα της χώρας του και για να συζητήσει για το θέμα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να ληφθεί. Όταν αγκαλιάζουμε προφανώς τα προβλήματα των προσφύγων, αλλά τους οικονομικούς μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες, θέλουμε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Είναι λαθρομετανάστες. Εδώ όμως έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, πάλι από το βήμα του 13ου συνεδρίου, κύριε Καλιάνο, ο οποίος έκανε λόγο για λαθρομετανάστευση και είναι ένας όρος τον οποίο εισάγει ο τέος πρωθυπουργός στον επίσημο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε ακούσει τουλάχιστον από τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για λαθρομετανάστευση. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω ποιοι και πόσοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο όρο στην Νέα Δημοκρατία, η λέξη.
τουλάχιστον από εμένα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετριοπαθής ως πολιτικός και ψύχρεμος προς τις τοποθετήσεις του, θα σας πω ότι τη συγκεκριμένη λέξη δεν την έχω αναφέρει ποτέ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι λάθος όταν κάποιος την αναφέρει. Όπως λαφρέα εισάγονται τα τσιγάρα, για παράδειγμα, σε μια χώρα, έτσι μπορεί να το εννοήσουν. Εγώ δεν την έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη. Παρ' όλα αυτά. Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι πρόκειται για λαθρομετανάστευση, ότι είναι περισσότεροι οι λαθρομετανάστες από τους πρόσφυγες, για παράδειγμα? Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί οι παράνομοι μετανάστες σε σχέση με τους πρόσφυγες οι οποίοι προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Πλέον, γι' αυτό είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι το προσφυγικό έχει μετατραπεί σε μεταναστευτικό. Το 80% με 85% πλέον των ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας είναι οικονομικοί μετανάστες και το 10 με 15% των ανθρώπων που μπαίνουν στη χώρα μας πράγματι προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Γι' αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή θα αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Προφανώς θα γίνει διαδικασία λύση γρήγορα. Προφανώς θα πάνε σε δομές οι οποίες θα είναι σωστές, ούτως ώστε να μπορούν να ζήσουν για το χρονικό διάστημα μέχρι να δουν τι θα κάνουν και να πάνε μετά σε χώρες της κεντροβόρειας Ευρώπης που περισσότεροι από αυτούς θέλουν να πάνε εκεί. Αλλά τους παράνομους μετανάστες προφανώς θα μπουν μέσα σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, ούτως ώστε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Είναι απλό το θέμα. Δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Ο πρόσφυγας, ναι, σκύβουν πάνω από τα προβλήματα του, αλλά ο παράνομος μετανάστης θα πρέπει να ξεχάσει την περιοχή του. Δεν μπορεί να υπομειστεί δηλαδή η χώρα μας όλο το πρόβλημα το μεταναστευτικό όλης της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είπαμε. Και πάλι όμως οι κλειστές δομές, τις οποίες μας αναφέρατε και πριν από λίγο, βλέπουμε ότι δημιουργούν θέματα και ζητήματα στις τοπικές κοινωνίες. Στην Μυτιλίνη, για παράδειγμα, είχαμε ένα όχι των κατοίκων για τη δημιουργία κλειστής, μιας μεγάλης κλειστής δομής για τη διαμονή των ετών των άσυλων. Είναι καλύτερο να είναι ένα κλειστό προαναχωρησιακό κέντρο. Είναι καλύτερα να υπάρχει μια κλειστή δομή παρά να είναι ανοιχτές δομές όπως ήταν στο παρελθόν επί ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν δομές οι οποίες μπορούσαν να εξασφαλίσουν, ας πούμε, 1.000 ή 2.000 ανθρώπους μέσα να μπορούσαν να ζήσουν και μαζευόντουσαν 8 και 10.000. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι μας, οι αδερφοί μας εκεί, οι νησιώτες στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, ότι αυτό το κάνουμε για καλό δικό τους, δεν το κάνουμε για κακό. Και επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφωνία που λέει, με συγχωρείτε, είμαι και λίγο άρρωστος, υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφωνία που λέει ότι συμφωνία Ευρώπης και Τουρκίας, όπου λέει ότι οι επαναπροωθήσεις θα μπορούν να γίνονται μόνο από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προφανώς και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν τα περισσότερα προαναχωρησιακά κέντρα. Εμείς, σας είπα προηγουμένως, πατριώτης δεν είναι μόνο ένας Έλληνας πολίτης όταν σηκώνει την ελληνική σημαία και να τριχιάζει. Πατριώτης είναι όταν στέκεται αλληλέγγυος και στα προβλήματα και των περιοχών και των άλλων αδελφών του πολιτών που δέχονται πλήγματα από άλλες περιοχές. Όπως για παράδειγμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αν δεν βάλουμε πλάτη εμείς τώρα, και αν δεν έρθουν οι αυτοί που έχουν υψηλό προσφυγικό προφίλ στο ιστορικό της υπηρετικής Ελλάδος, και αν δεν αποσυμφορηθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν μπορούμε να λεγόμαστε πατριώτες, δηλαδή ότι μας απασχολεί μόνο το δικό μας, το η δική μας οικογένεια, τι γίνεται και στις περιοχές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα δώσουμε δεν θα πάει το βλέμμα μας, δεν θα σταθεί καθόλου προς αυτές τις περιοχές. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως, κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Έχουν ενημερωθεί οι δήμαρχοι των περιοχών εκεί, είχαν ενημερωθεί εκτενώς, ξέραν ακριβώς τον σχεδιασμό, ξέραν ακριβώς τι θα γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι που είναι οικονομικοί μετανάστες θα έρχονται εκεί στις περιοχές, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα κάνουν τα χαρτιά τους για το άσυλο, δεν θα το παίρνουν το άσυλο, θα είναι γρήγορα στις διαδικασίες και θα επιστρέφουν πίσω. Ο κύριος Βαρουφάκης, να σας ρωτήσω, έκανε τις προηγούμενες ημέρες ένα tweet στο οποίο ανέφερε ότι η πρότασή του τουλάχιστον ήταν να κρατήσουμε τους μετανάστες εδώ, να τους δώσουμε και δουλειές. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα μας βοηθήσουν οικονομικά και πολιτισμικά. Εντάξει, ο κύριος Βαρουφάκης, ο άνθρωπος καλά κάνει και τα λέει όλα αυτά. Το θέμα είναι κατά πόσον εφαρμόζεται αυτά που λέει. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε 500.000, για παράδειγμα, θα έρθουν κάποια στιγμή 500.000 μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα μας, και μετά θα γίνουν 1 εκατομμύριο και μετά θα γίνουν 2 εκατομμύρια, διότι είναι κλειστά όλα τα σύνορα της κεντροβόρειας Ευρώπης. Επομένως, το μοναδικό κράτος που εμμομιζόμαστε το συγκεκριμένο θέμα είμαστε εμείς. Τότε να δούμε πού θα βρούμε δουλειά σε όλο αυτόν τον κόσμο και πώς θα τον εντάξουμε στη χώρα μας κοινωνικά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία λέγονται για να ο κύριος Βαρουφάκης για να μπορέσει να το συγκεκριμένο κοινό το οποίο τον ακολουθεί και τον ψηφίζει να μπορέσει να τον ακολουθεί για πολλά χρόνια ακόμα. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Δεν μπορείς να δώσεις δουλειές σε όλους τους παράνομους μετανάστες οι οποίοι έχουν στη χώρα μας. Προφανώς αυτό που είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να δείξεις ένα ανθρώπινο πρόσωπο και αλληλέγγυο στους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές και μόνο, και από εκεί και πέρα
όχι μόνο δουλειές να μην βρούμε, δηλαδή δεν γίνεται να βρούμε, δεν μπορούμε να πάμε να περάσουμε σε άλλο επίπεδο, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω όλοι οι παράνομοι μετανάστες. Κύριε Καλιάνο. Δουλειές υπάρχουν για τα δικά μας τα παιδιά, δουλειές υπάρχουν για τους ανθρώπους που υπάρχουν ήδη στη χώρα που έχουν νόμιμα και είναι με τα χαρτιά τους. Δεν θα ψάξουμε να φέρουμε άλλο 3 εκατομμύρια ανθρώπους παράνομους για να δώσουμε τις δουλειές που υπάρχουν στη χώρα μας, δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Στο συνέδριό σας συζητήθηκε και το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών με τον κύριο Σαμαρά να εκφράζει κάτι το οποίο συζητήθηκε. Φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς και το έχετε δει και στα social media και στις εφημερίδες και στα site. Είπε, λοιπόν, επανέλαβε την άποψή του ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν επιζήμια για την Ελλάδα και είπε ο κύριος Σαμαράς, το πρόβλημα είναι πώς θα αποδεσμευτούμε χωρίς να πληρώσουμε το κόστος. Αυτό δεν είναι εύκολο. Και στη συνέχεια υποστήριξε ότι για την ώρα πρέπει να θωρακίσουμε την Ελλάδα από τις αρνητικές επιπτώσεις της συμφωνίας. Υπάρχει... Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είπε ο κύριος Σαμαράς. Το ίδιο πράγμα με αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα πρέπει να θωρακίσουμε τη χώρα μας, ούτως ώστε να ελιάνουμε τις αρνητικές συνέπειες. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει λόγο για αποδέσμευση από τη συμφωνία των Πρεσπών. Όχι, δεν έχει κανένα λόγο για αποδέσμευση από τη συμφωνία των Πρεσπών. Απλώς έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, το οποίο ήδη είπε και ο κύριος Σαμαράς, ότι έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες και θα πρέπει να λιάνουμε αυτές τις αρνητικές συνέπειες. Το εννοούσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω πώς το εννοούσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ούτε είμαι στο μυαλό του κύριου Σαμαρά για να δούμε πώς ακριβώς το εννοούσε την ώρα που το έλεγε. Σας λέω εγώ όμως την ακριβή κατάσταση όπως έχει, ότι μιλάμε για μια συμφωνία η οποία ήταν αδιανόητη. Δεν έπρεπε να περάσει. Παραδώσαμε όνομα, παραδώσαμε γλώσσα, παραδώσαμε ηθαγένεια, παραδώσαμε τα πάντα Σκοπιανούς. Δεν πήραμε τίποτα. Και επειδή έχει ψηφιστεί μια συμφωνία και από τα δύο κοινοβούλια, και από το Κοινοβούλιο της Ελλάδας, αλλά και από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων, θα πρέπει να σας πω ότι δεν μπορεί να αλλάξει μόνο μερός τώρα από τη χώρα μας. Αν είχε ψηφιστεί μόνο από το Κοινοβούλιο μας, νομίζω ότι θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολύ εύκολα. Αλλά έχει ψηφιστεί από δύο κοινοβούλια. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποτρέψουμε αρνητικές συνέπειες από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Γι' αυτό έλεγε τότε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έθετε τότε πρώτων ευθυνών τους όλους αυτούς τους βουλευτές οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του κύριου Κοτζιά για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Θυμάστε τότε πριν από 1,5 χρόνο, ότι προσοχή, μην το ψηφίσετε, διότι θα υπάρχουν συνέπειες μετά που δεν θα μπορούμε να τις λιάνουμε ή θα υπάρχουν. Αποτελέσματα, θα παραχθούν αποτελέσματα τα οποία θα είναι αρνητικά για τη χώρα μας. Αυτό εννοούσε. Ήρθε λοιπόν η ώρα, το βλέπουμε, ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά αποτελέσματα τα οποία μας στεναχωρούν ως χώρα και μας θυμώνουν πολλές φορές, αλλά δυστυχώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι να σκίσουμε την συγκεκριμένη συμφωνία και να πούμε σκίζουμε τα χαρτιά τελείως, δεν ισχύει από εδώ και πέρα, επόμενος Σκόπια ξαναλέγεστε. Μάλιστα. Προεκλογικά. Μια και είστε μετεωρολόγος, ναι, πριν σας χαιρετήσουμε. Τι να περιμένουμε για τη Θεσσαλονίκη, πόσο θα κρατήσουν αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες ή από εδώ και στο εξής έχουμε χειμώνα? Εκεί στα δυτικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης και προς τις περιοχές που βλέπουν προς την Πέλα, Πιερία και η Μαθία, Πέλα και η Μαθία, συνορεύουν δηλαδή οι περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης και ίσως και σε τμήματα του νομού Κιλκής. Τα πιο δυτικά τμήματα, εκεί θα χιονίσει αύριο βράδυ, αργά το βράδυ της αυριανής μέρας προς το ξημέρωμα της Τετάρτης, ακόμα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Μάλιστα. Στις υπόλοιπες περιοχές, γιατί έρχεται μια ψυχρή εισβολή, η οποία θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας, πόσο μάλλον τη Βόρεια Ελλάδα. Θα διατηρηθεί το κρύο λοιπόν καθόλου τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας και διατηρείται νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Άρα λοιπόν περιμένουμε και χιόνια αργά το βράδυ της Τρίτης προς το ξημέρωμα της Τετάρτης σε αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Ωστόσο, θα υπάρχουν και τμήματα, όπως σας είπα προηγουμένως, εκεί ή και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, του νομού Ξάνθης, Καβάλας, στις περιοχές του νομού Ροδόπης και Εύρου, που θα χιονίσει επίσης σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, πάνω από 200 με 300 μέτρα. Αυτό το σύστημα τώρα θα κατέβει νοτιότερα και θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μέσα στην Τετάρτη. Επομένως, θα είναι μια εξπρές εισβολή ψυχρών αερίων μαζών, οι οποίες θα ρίξουν τον υδράργυρο κατά κόρυφα σε σχέση με τις προηγούμενες. Και μετά θα έχουμε πάλι σκαμπανεβάσματα ή θα πάμε για Χριστούγεννα έτσι όπως τα έχουμε συνηθίσει, με το λίγο κρύο? Δεν νομίζω να διατηρηθεί αυτός έτσι ο ψυχρός καιρός για πολλές ημέρες. Αυτή τη βδομάδα θα κάνει ψύχρα. Να δούμε, μακάρι, γιατί ξέρετε και εγώ χιονόφιλος είμαι. Αν εξαιρέσουμε τους οικονομικά ασθενέστερους που δεν έχουν να ζεστάνουν τα νοικοκυριά τους και που στεναχωριέμαι για αυτούς τους ανθρώπους,
Κατά τα άλλα είναι πολύ όμορφο να χιονίζει και είναι πάρα πολύ θετικό και είναι πάρα πολύ όμορφες εικόνες οι οποίες προσφέρει μια χιονόπτωση. Εγώ ως χιονόφιλος θα σας πω ότι μακάρι να διατηρηθούν έτσι χαμηλές θερμοκρασίες και να έχουμε χιονοεισβολές. Αλλά δεν φαίνεται, είναι ακόμα νωρίς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι η κλιματική αλλαγή, έτσι. Γιατί έχει στο μυαλό μας είναι επί της ουσίας η κλιματική αλλαγή που φέρνει όλο αυτό. Σίγουρα όλοι σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας που δεν έχουν χρήματα και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Απ' την άλλη, όμως, είναι και η κλιματική αλλαγή για την οποία γίνεται και η συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στην Ισπανία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας.